Ξεκαθαρίζω ότι και σας καλώ, ακόμα και αυτούς που τοποθετήθηκαν, να ψηφίσετε θετικά υπέρ της παράτασης. Παρακαλώ τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν ήδη να ανακαλέσουν τη σκέψη τους και να τοποθετηθούν θετικά στην παράταση. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω και 3-4 άλλα πραγματάκια για να τελειώνει αυτό το πανηγυράκι. Ζήτημα το πρώτον. Για να έχεις πολύ... Καταρχήν, φιλοσοφικά, συμφωνώ με την τοποθέτηση κυρίου Γκογκάκη. Συνεργασία με ισότιμους όρους, αμοιβαίο σεβασμό. Ελάτε όμως, συνάδελφέ μου και κύριε Φίλπα και κύριε Βικέντιε και κύριε Σκληρέ, λέω, που έθεσε το ζήτημα, πώς χρειάζονται να χορέψει ταγκό. Προφανώς δύο. Χορεύεις και ταγκό εσύ και το ξέρεις. Προφανώς δύο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Προσέξτε. Πάει με παραπάνω. Έχετε μείνει πίσω, Δήμαρχε. Καλά, εγώ δεν ξέρω ταγκό. Με έναν. Όχι με έναν. Με έναν λέω. Λέω λοιπόν πολύ απλά το εξής. Και το ξεκαθαρίζω. Και θέλω να είμαι σαφής και θέλω να τα ακούσουν όλοι. Όλοι όμως να τα ακούσουμε. Η αιτία αυτής της αντιπαράθεσης είναι πολιτική. Και η αιτία είναι το επιμελητήριο. Θα σας απαριθμίσω όσες περιπτώσεις θέλετε αιτήματα του επιμελητηρίου που τα κάναμε όλα αποδεκτά. Ας μην με προκαλέσουν. Και το λέω όχι εδώ, για εδώ, για εμάς. Ας μην με προκαλέσει κανένας μετά απ' έξω. Μόλις βγούμε, μην δω καμιά δήλωση πουθενά. Προειδοποίηση κάνω. Ποιο αίτημα έκανε το επιμελητήριο στο Δήμο της Λευκάδος και ο Δήμος ήταν αρνητικό? Να μου πουν ένα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα. Δεύτερο ερώτημα. Συνεργαζόμαστε με δεκάδες φορείς της Λευκάδας. Πείτε μου έναν φορέα, βρείτε τον, φέρτε τον μου εδώ, που να μην έχουμε άψογη συνεργασία. Όχι καλή, άψογη. Ακόμα και σε ζητήματα που διαφωνούμε. Δεν συμφωνούμε σε όλα με όλους, προφανώς. Δεν υπάρχει συνάδελφος τέτοιος φορέας. Και νομίζω το γνωρίζετε κι εσείς. Είτε αυτός είναι πολιτιστικός σύλλογος, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος φορέας, είτε λέγεται εμπορικός, είτε λέγονται ξενοδόχοι, είτε λέγονται νοικιαζόμενα δωμάτια, είτε λέγεται δεν ξέρω τι λέγεται, δεν υπάρχει κανένας σύλλογος που να έχει κακή σχέση με το Δήμο. Κανένας. Δεν σας δημιουργεί ερωτηματικό αυτό? Η αιτία, συνάδελφοί μου, είναι ότι ορισμένοι θέλουν να γίνουν χαλίφιδες θέση του χαλίφι. Όταν η κοινωνία το αποφασίσει να τους κάνει, είναι δικαίωμά τους και θα γίνουν και τιμή τους και τους σεβόμαστε και απολύτως. Προς το παρόν άλλη επιλογή έχει κάνει η κοινωνία όμως. Και μέχρι να ολοκληρωθεί ο χρόνος της επιλογής της κοινωνίας, θα τους παρακαλούσα όλους να είναι προσεκτικοί. Αυτή είναι η τελευταία ενέργεια από τη μεριά του Δήμου καλής διάθεσης. Η τελευταία. Σας καλώ και πάλι να ψηφίσετε θετικά. Και αυτούς που αρνήθηκαν, σας παρακαλώ μάλλον, δεν σας καλώ, σας παρακαλώ να ψηφίσετε θετικά. Εμείς, και επειδή έχουν γίνει κι άλλα που δεν τα ξέρετε, αλλά που επειδή ζούμε σε μικρή κοινωνία τα ξέρουμε όλα, γίνονται κινήσεις για να τραβηχτεί το χαλί του Δήμου. Ο Δήμος πατάει σταθερά. Ας μην ανησυχούν ορισμένοι και όσα χαλιά κι αν επιχειρούν να τραβήξουν, να είναι σίγουροι ότι και εγώ πατάω πολύ καλά και στο σύνολό της η Δημοτική Αρχή. Δύσκολα θα πέσουμε. Πολύ δύσκολα. Ποτέ μη λες ποτέ εσύ. Κύριε Καβαδά, επειδή όπως είδες είμαι πάρα πολύ σοβαρός και έχω το πολύ σοβαρό μου ύφος, θα το σηκώσεις. Και είναι από το Υπουργείο και θα πεις ότι θα τους καλέσω σε 3 λεπτά μόλις τελειώσω. Σήκωσε το.
Εγώ ξαναλέω, γιατί με όλους τους φορείς έχουμε καλή συνεργασία και με το συγκεκριμένο έχουμε προβλήματα, τα οποία δεν ανακοινώνται από εμάς. Εγώ κάνω λοιπόν έκκληση και στο επιμελητήριο. Επειδή άλλαξε διοίκηση, έκανε εκλογές πρόσφατα, καλό λοιπόν τη διοίκηση του επιμελητηρίου σε συνάντηση στο γραφείο μου, θα συνονοηθούμε για το χρόνο, γιατί αύριο φεύγω Αθήνα, να κουβεντιάσουμε και να λύσουμε με πολύ καθαρό τρόπο και όχι με τσαλιμάκια και κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον στα μάτια, καλό καταρχήν όλη τη διοίκηση, δεν καλό έναν, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, ακριβώς. Τους καλώ εγώ λοιπόν, επειδή δεν ήρθαν μόνοι τους, επειδή είναι καινούργια διοίκηση, τους προσκαλώ ως καινούργια διοίκηση να κουβεντιάσουμε την ουσία των προβλημάτων. Και όχι τα εθιμοτυπικά, τους καλώ για εθιμοτυπικούς λόγους. Θα το κάνω βεβαίως, το κάνω τώρα δημόσια από εβδομάδα που θα γυρίσω, θα το κάνω και επισήμως να το πω. Και εκεί να κουβεντιάσουμε όλα τα προβλήματα. Και αν κάπου ο Δήμος έχει κάνει κάτι λάθος, ξέρετε ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να πώς το λένε, να μην παραδεχτώ λάθη. Άλλωστε μόνο οι θεοί δεν κάνουν λάθη. Επειδή εγώ λοιπόν είμαι άνθρωπος, όπως και εσείς και όπως όλοι μας, κάθε μέρα κάνουμε και λάθη. Θέλω όμως να, και με αυτό τελειώνω, να ξεκαθαρίσω ότι κατά τη γνώμη μου, και θέλω να την πω πολύ καθαρά στους πολίτες, προφανώς και σε εσάς, αφού εσείς με ακούτε έτσι κι αλλιώς, ότι η αιτία κατά τη γνώμη μου αυτής της αντιπαράθεσης είναι πολιτική. Και αυτό είναι εγκληματικό, σε εισαγωγικά βάλετε τη φράση, να γίνεται σε φορείς που δεν είναι πολιτικά κόμματα, είναι άλλου τύπου φορείς, δήμος, μελτήριο, άλλου τύπου φορείς, και οι οποίοι μπορεί να συνεργαστούν και να παράγουν θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία, όπως κάναμε και με πάρα πολλούς άλλους συλλόγους. Εγώ λοιπόν και τους καλώ να τα κουβεντιάσουμε και να τα λύσουμε όλα αυτά, και εν πάση περιπτώσει εκ του όποιου αποτελέσματος θα κριθούμε όλοι από την κοινωνία.